Η παραγωγή. Η ελληνική μηχανή δεν παράγει. Διότι η μείωση του ελλείμματος προέρχεται από υπερφορολόγηση και αποδίμευση, βλέπουμε, περιουσιακών στοιχείων. Όταν το ΤΕΒΕ λέει ότι επειδή δεν μου πληρώνεις τα ασφαλιστικά σου, θα σου πάρω το σπίτι, αυτό είναι παραλογισμός πρώτου μεγέθους. Διότι μεγαλύτερη ασφάλεια έχω να κάθομαι σε σπίτι, παρά να πάρω σύνταξη εάν και όταν πάρω. Είναι παράνομο, είναι ανήθικο, είναι τα πάντα. Επομένως, το ότι δεν παράγει η Ελλάδα είναι ευθύνη της κυβέρνησης, η οποία δεν ανέπτυξε τις δομές που θα μπορούσαν να παράγουν, δηλαδή δεν ψήφισε ένα σταθερό φορολογικό νομοσχέδιο. Η φορολογική σταθερότητα είναι το α και το ω για να μπορεί κάποιος να έρθει και να παράγει σε μια χώρα, να επενδύσει σε μια χώρα. Δεν καταπολέμησε τη διαφθορά, δεν καταπολέμησε τη γραφειοκρατία, δεν εξυγχρόνισε τους νόμους, δεν εφάρμοσε την πληροφορική στη διοίκηση του δημοσίου, δεν υιοθέτησε την ηλεκτρονική υπογραφή, δεν ξανύχθηκε, δεν κατάργησε τους φόρους επερ τρίτων, τα κλειστά επαγγέλματα, όλα αυτά. Δεν έγιναν αυτά. Δεν τι έκανε λοιπόν, τσάκισε στη φορολογία, κυρίως στη μεσαία τάξη, η οποία ξεπούλησε ό,τι είχε και τι δεν έχει. Τσακίζει ακόμη. Και τι δεν, ακριβώς. Και δεν θα έχει του χρόνου να πληρώσει για να μπορούμε πάλι να έχουμε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Αυτό όμως είναι το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ αν έρθει στην εξουσία. Και αυτό δεν λύνεται με παροχές. Λύνεται με δομικές μεταρρυθμίσεις και ναι. Δομικές μεταρρυθμίσεις σημαίνει να συζητήσουμε κάποια στιγμή όλοι τι κράτος χρειαζόμαστε. Γιατί σας θυμίζω ότι το κράτος δεν είναι για να πληρώνει τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά για να προσφέρει υπηρεσίες στους πολίτες. Εάν λοιπόν αποφασίσουμε τι υπηρεσίες θέλουμε, μετά θα αποφασίσουμε και πόσοι χρειάζονται γι' αυτό. Το χρέος δεν είναι.